Λίγα 24 ώρα πριν από την επίσημη πρώτη για τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος θα πρέπει φέτος να λειτουργήσει υπό νέες συνθήκες και το πρωί στα Χανιά, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων συζήτησαν με τη Δημοτική Αρχή τις λεπτομέρειες για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων με στόχο την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς όμως να προκύψουν νέες αυθαιρεσίες. Να μπορέσουμε σαν Δήμος να βρούμε και μια ισορροπία, γιατί δίπλα στο επιχειρήν υπάρχει και ο δημόσιος χώρος και θα πρέπει όσο μπορούμε, στο πλαίσιο που θέτει αυτή η δύσκολη κατάσταση, να περιφρουρήσουμε την μετακίνηση, την προσπελασιμότητα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, των ανθρώπων που έμαθαν το τελευταίο διάστημα να περπατούν και να μετακινούνται χωρίς αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε για να προσπίσουμε το συνολικό συμφέρον της κοινωνίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση και όπως τονίστηκε βασική κατεύθυνση είναι η αύξηση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, στο πλαίσιο όμως των αυστηρών προδιαγραφών που θα τεθούν λόγω πανδημίας. Είμαστε βέβαιοι ότι και ο Δήμος Χανίων θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραχωρήσει περισσότερο χώρο, έτσι ώστε όταν θα έχουμε κόσμο και όταν θα είναι εύκολο να μπορούν οι συνάδελφοι να δουλέψουν όσο μπορούν, για να καλύψουμε, να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι για κέρδος φέτος, πλέον μιλάμε για να μικράνουμε τη ζημιά. Η ζημιά είναι δεδομένη για όλη την Ελλάδα, άρα προσπαθούμε να μειώσουμε το πρόβλημα και τη ζημιά που θα γίνει φέτος την οικονομική. Το σχέδιο νόμου που δημοσιεύτηκε έλεγε ότι οι επιπλέον σειρές θα είναι ατελώς. Είμαστε μια εποχιακή απασχόληση που ξέρετε ότι προερχόμαστε ήδη από 6 μήνες κλείσιμο, οπότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε έστω και τώρα, έστω και τον Ιούλιο, ώστε να υπάρξουν κάποια εισοδήματα. Ο κόσμος πιέζεται και πρέπει να μας βοηθήσουν τόσο οι τοπικοί άρχοντες αλλά και η κυβέρνηση. Πέρα όμως από τις μειώσεις των δημοτικών τελών αλλά και των εισφορών, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εστίαση κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους και για το μείζον θέμα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας αλλά και της βιωσιμότητας πλέον των μικρών επιχειρήσεων. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν χάσει το 30% του τζίρου τους, παραδείγματος χάρη οι φούρνοι. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν χάσει το 50% του τζίρου στα ακρεοπολία και υπάρχουν και καταστήματα τα οποία ασχολούνται είτε με παραδοσιακά προϊόντα, είτε με κάποια τουριστικά προϊόντα, είτε με γενικά προϊόντα λαϊκής τέχνης, τα οποία έχουν χάσει το 90% του τζίρου τους, μπορεί και παραπάνω. Προσωπικά θα μιλήσω. Εγώ απασχολούσα 5 άτομα στην αγορά και 4 σε ένα άλλο κατάστημα που έχω εκτός. Φέτος ξεκινάω με ένα άτομο και θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί δυστυχώς υπάρχει πλέον πια το θέμα επιβίωσης. Είμαστε απαραίτητοι, χωρίς εμάς δεν βγαίνει η δουλειά και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες και μιας τουριστικής, ας πούμε, περιοχής όπως τα Χανιά, μπορούμε να εργαστούμε. Πάντως, το βασικό αίτημα που κατέθεσαν στο τραπέζι οι παραγωγικοί φορείς των Χανίων ήταν η άμεση οικονομική ενίσχυση των Δήμων, ώστε στη συνέχεια να καταφέρουν να επωφεληθούν και οι κατατόπους επιχειρήσεις.